Πρεμιέρα με συγκίνηση έκανε το «Ελλάδα έχει ταλέντο». Η πραγματική μαγεία είναι αυτό. Δίδαξες πράγματα για μια ολόκληρη ζωή. Όλους μας, μας έκανες καλύτερους ανθρώπους. Δεν είμαστε τίποτα μπροστά σου. Είσαι σούπερ στάρ της ζωής, είσαι σούπερ ήρωας και σε ευχαριστούμε για τη δύναμή σου. Υποκλίνομαι. Οπό, τι ιστορία, παιδιά. Τι συγκινητική. Συγκλονιστική. Μπράβο του που τα κατάφερε. Μπράβο του που τα κατάφερε. Ιστορία δύναμης και πόσο πολύ πρέπει να παλεύουμε για να κερδίσουμε πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα. Η συγκλονιστική ιστορία του Νίκου. Νίκος ο Μάγος λεγόταν, ο άνθρωπος έκανε έτσι κάποια μαγικά στην αρχή. Ναι. Αλλά επί της ουσίας μας καθήλωσε τους τηλεθεατές με την ιστορία του. Ξεκίνησε από ένας εκπαιδευτής με αλεξίπτωτα, έχασε την κίνησή του από ένα αυτοάνωσο, τρεις μήνες έμεινε σε κόμμα, του είπαν δεν θα ξαναπερπατήσεις ποτέ. Και τελικά με καθημερινή μάχη όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να ξανασταθεί στα πόδια του και να βρεθεί έτσι στην τηλεόραση και να μας μιλάει πλέον για αυτή την περιπέτεια που έζησε. Μοναδική στιγμή. Φοβερή στιγμή. Ωραία στιγμή. Και μπράβο, βέβαια, το είδαμε αυτό. Επειδή ήταν και η πρεμιέρα του παιχνιδιού, κάποιος ξέρεις, μπορεί να πει ότι με το που ξεκίνησε, κατευθείαν ας πούμε, βγάλαν κάποια έντονα στοιχεία reality. Από την άλλη, πάλι όμως για μένα, καλά κάναν και το βγάλανε βέβαια. Και καλά κάνουν και βγάζουν τέτοιες περιπτώσεις για να δίνουν δύναμη και κουράγιο σε πολλοί κόσμο που δυσκολεύεται πραγματικά. Ο άνθρωπος αυτός που σηκώθηκε από καροτσάκι, που του είπαν δεν θα ξαναπερπατήσεις και τα κατάφερε. Είναι δύναμη ψυχής και είναι ωραίο να το. Ένα ωραίο μάθημα έτσι για να μην τα παρατάσεις σε όποια και αν δυσκολία έρθει στη ζωή σου.